Με 5 νέους γιατρούς θα ενισχυθεί το νοσοκομείο του Πύργου μετά τη δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης στις 9 Μαΐου της πρόσληψής τους, εκ των οποίων οι 4 θα ενταχθούν στο δυναμικό της μονάδος εντατικής θεραπείας και ο 1 στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Το γεγονός αυτό φέρνει στην τελική ευθεία τη διαδικασία της ανάπτυξης μία ακόμα κλίνης στην ΜΕΘ, αφού προσληφθεί και ο 5ος γιατρός, μετά και την έγκριση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος της ανάπτυξης της κλίνης. 9 Μαΐου εκδόθηκε το ΦΕΚ διορισμού 5 μονίμων γιατρών για την νοσηλευτική μονάδα Πύργου, από τους οποίους οι 4 αφορούν τη μονάδα εντατικής θεραπείας και η 1 το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Εκκρεμεί ο διορισμός 1 ακόμα γιατρού για τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση γιατί αυτή που είχε επιλεγεί αρχικά παρετήθηκε και έχει κινηθεί η διαδικασία για την αντικατάστασή της. Αυτό που ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο φτάνει στην ολοκλήρωσή του και επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας, αλλά κυρίως τη δέσμευσή μας, ότι αυτή η μονάδα όχι απλά, για να φέρουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όχι απλά δεν θα κλείσει, αλλά θα παραμείνει ανοιχτή με διευρυμένη σύνθεση και περισσότερες κλίνες, γιατί όπως γνωρίζετε, ήδη το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει την ανάπτυξη μιας ακόμα κλίνης. Για μία ακόμα φορά, ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο, τους ασθενείς που έχουν ανάγκη από την εξέταση από το συγκεκριμένο διαγνωστικό μηχάνημα, να τους προωθεί είτε στην Πάτρα είτε αξιοποιώντας τα 2 ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα του Πύργου, με ευθύνη του ίδιου του νοσηλευτικού ιδρύματος. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκηρύξεις για 2 θέσεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Από την ενημέρωση που έχουμε, υπάρχει ενδιαφέρον. Και υπάρχει και μία ακόμα θέση αναισθησιολογίας, η οποία και για αυτήν υπάρχει ενδιαφέρον και θεωρούμε ότι και οι 3 αυτές θέσεις θα καλυφθούν και θα υπάρχει αίσιο τέλος. Το δυσάρεστο, γιατί έχουμε μάθει να λέμε και τα δυσάρεστα, είναι ότι η προκήρυξη για τη θέση της παθολογίας απέβει άγωνη. Το ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο και ο γιατρός, ο μοναδικός που τελικά έφτασε μέχρι τέλους αυτής της διαδικασίας, επέλεξε άλλο νοσοκομείο. Εμείς ήδη έχουμε ζητήσει την επαναπροκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης και πιστεύουμε ότι στο επόμενο κύμα προκηρύξεων που θα αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα υπάρχουν και κάποιες θέσεις που έχουν βγει άγονες. Έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο ένα αίτημα για τη σύσταση μίας ακόμα θέσης ψυχιατρικής. Αυτό ήταν μια στρέβλωση του οργανισμού που προέβλεπε μόνο 3 θέσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένες. Όμως το να υπάρχουν 3 άτομα σε ένα νοσοκομείο και σε ένα ψυχιατρικό τομέα τέτοιου εύρους όπως είναι ο δικός μας, είναι ελάχιστος ο αριθμός. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε θέση σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να την προκηρύξουμε κιόλας. Δηλαδή και να θέλαμε να την προκηρύξουμε υπήρχε αυτό το εμπόδιο. Εμείς έχουμε υποβάλει αίτημα και θεωρώ ότι θα έχει θετική ανταπόκριση να προσθεθεί μία ακόμα θέση, οργανική θέση γιατρού, ώστε να μπορέσουμε να την προκηρύξουμε. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη για 2 θέσεις του ΤΕΠ για μία θέση αναισθησιολόγου, ενώ η διοίκηση του νοσοκομείου έχει ζητήσει επαναπροκήρυξη της θέσης του παθολόγου και από τις 18 Ιουνίου θα υπάρχει στο ΚΕΦΙΑΠ ψυχολόγος έτοιμα των ωφελούμενων και των οικογενειών τους εδώ και πολλά χρόνια.